Δεν είναι αυτός ο τυφλός που ζητιανεύει. Άλλοι έλεγαν αυτός είναι. Άλλοι όμως έλεγαν είναι κάποιος που του μοιάζει. Εκείνος όμως που διαβεβαιώνε ότι είναι ο ίδιος και αυτοί έκλειδοι απορούσαν πώς θεραπεύτηκαν τα μάτια σου. Και εκείνος με θάρρος εξηγούσε πώς έγινε το θαύμα. Και όταν κατόπιν τον οδήγησαν στους Φαρισαίους άρχισε μια νέα ανάγνωση. Πώς βρήκε το φως σου και ενώ εκείνος σου εξήγησε, οι Φαρισαίοι δεν ήθελαν να το παραδεχθούν. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν για τον Κύριο, αυτός δεν είναι απεσταλμένος του Θεού, διότι δεν τηρεί την αργία του Σαββάτου. Άλλοι όμως αντοπατούσαν, πώς είναι δυνατό ένας άνθρωπος αμαρτωλός να κάνει τέτοια μεγάλα θαύματα. Και άρχισαν πάλι να εξετάζουν τον τυφλό. Εσύ τι λέγεις γι' αυτόν? Και αυτός τους είπε, εγώ λέω ότι είναι προφήτης. Οι Φαρισαίοι όμως επιμένουν την άρνηση, γι' αυτό φωνάζουν τους γονείς τους και τους ρωτούν, αυτός είναι ο γιος σας που λέγεται ότι γεννήθηκε τυφλός και πώς τώρα βλέπει? Οι γονείς όμως φοβισμένοι μήπως του διώξουν στην αγωγή απάντησαν, αυτός είναι ο γιος μας και πράγματι τυφλός γεννήθηκε. Πώς όμως τώρα βλέπει, δεν ξέρουμε, όλη η μηνυχία έχει, ρώτησε τον. Οι γονείς λοιπόν αποφεύγουν να δώσουν σαφή απάντηση για το θαύμα. Φοβούνται και τρέχουν καθώς βλέπουν τους Φαρισαίους να μιλούν με θυμό και απειλές για να τους εκβιαβοβήσουν και απαντούν μόνο στις δύο πρώτες ερωτήσεις τους. Στην τρίτη σιωπούν, ενώ ήταν βέβαιοι για το θαύμα και όχι να απαντήσουν με γνωμοσύνη προς τον Κύριο που θεράπευσε το παιδί τους. Αλλά αυτοί οι τρομοκρατημένοι άφησαν τον γιο τους μόνο του να σηκώσει το βάρος των αφηγών των Φαρισαίων. Η ιστορία αυτή επαναλήφθηκε πολλές φορές μέσα στην πορεία της Εκκλησίας. Το ίδιο συμβαίνει και στις μέρες μας που τόσο μεγάλη πολεμική γίνεται εναντίον του Χριστού και της Εκκλησίας μας. Οι συκοφαντίες και οι κατηγορίες πολλές, οι έμπρεπες απειλές σύμπουλες και ο φόβος κάνει πολλούς να φοβούνται να πούν την αλήθεια για πολλά θέματα πίστεων, να δηλιάζουν να πάρουν θέση και μάλιστα ενώπιον ανθρώπων που κατέχουν κάποια μεγάλη θέση στην κοινωνία για να μην εκτεθούν, για να μην κινδυνεύσει στα διαδρομία τους, για να έχουν καλά με όλους. Έτσι προδίδουν το πιστεύω τους και καταπατούν τη συνείδησή τους. Όσους φοβόμαστε να ομολογήσουμε αυτό που πιστεύουμε και να υπερασπιστούμε την Εκκλησία μας, θα μας αρνηθεί και ο Κύριος και την φοβερά ημέρα της κρίσεως. Οι Ιουδαίοι αναστατωμένοι φώναξαν και πάλι τον πρώην τυφλόν και του είπαν, δόξασε το Θεό ομολογώντας ότι πλανήθηκες. Ο άνθρωπος που σε θεράπευσε είναι αμαρτωλός, αφού καταλύει την αργία του Σαββάτου. Εκείνος όμως με παρησία και θάρρος απάντησε, εάν ο άνθρωπος αυτός είναι αμαρτωλός, δεν ξέρω. Ξέρω όμως πολύ καλά ότι ενώ ήμουν τυφλός τώρα βλέπω. Και αυτοί ξαναρωτούν, πως σου άνοιξε τα μάτια και εκείνος ακόμη πια θα ρετά πάντα. Λίγον πρισάς τον είπα και δεν θελήσατε να το παραδεχτείτε, γιατί τώρα θέλετε να ακούσετε πάλι τα ίδια. Μήπως θέλετε και εσείς να γίνετε μαθητές του?
και έπειτα ο Θεός δεν ακούει τους αμαρτωλούς, αλλά και ποτέ δεν ακούστηκε από τότε που έγινε ο κόσμος, ότι θεράπευσε κάποιος μάτι ανθρώπου που είχε γεννηθεί τυφλός. Εκείνοι τώρα εξαγριωμένοι του λένε, «Εσύ γεννήθηκες βουτυγμένος στην αμαρτία και διδάσκεις εμάς». Και τον έδιωξαν. Βρήκε όμως ο Κύριος τον πρώην τυφλό και του είπε, «Εσύ πιστεύεις τον Υιόν του Θεού και ποιος είναι, Κύριε, για να το πιστέψω». Αποκρίθηκε εκείνος, είπε τότε σε αυτό Ιησούς, «Αυτός που σου μιλάει εκείνος είναι». «Πιστεύω, Κύριε», απαντά με ειλικρίνεια ο πρώην τυφλός, και τον προσκύνησε ο Υιός του Θεού. Είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η ομολογία του πρώην τυφλού, η παρησία που εκδηλώνεται ο ένα και πιο θαυμαστή. Ομολογεί αρχικός γεμάτο εγνωμοσύνη στους γνωστούς του το θαύμα. Και όταν οδηγείται μπροστά του τυφλωμένος από την κακία του Φαρισαίου, δεν κάπτεται από τις απειλές του την ασφυκτική του πίεση. Περιγράφει και πάλι το θαύμα και ομολογεί χωρίς να φοβάται ότι ο Ιησούς είναι προφήτης. Και όταν οι Φαρισαίοι απαιτούν να ομολογήσει ότι πλανήθηκε αυτός ακάθεκτος, επιμένει στην αλήθεια και τελικά προτιμάει να φύγει μακριά τους μέντρα σταθερός στην ομολογία του, ό,τι και να αυτό θα του κοστίσει. Και μας διδάσκει ο άνθρωπος αυτός, ο πρώην τυφλός, να ομολογούμε και εμείς την αλήθεια με θάρρος, με ενθουσιασμό και κάθιση, όπου και όταν μας το ζητάει αυτό ο Κύριος. Και γιατί να το κάνουμε αυτό? Διότι ο Χριστός μας άνοιξε τα τυφλά μάτια της ψυχής, μας έμαθε να ζούμε, να πορευόμαστε, να ελπίζουμε. Γεμάτη εγνωμοσύνη λοιπόν και εμείς να ομολογούμε τον ευεργέτη μας και την πίστη μας. Είναι προτιμότερο να μείνουμε απομονωμένοι ομολογώντας την αλήθεια παρά να είμαστε φίλοι όλου του κόσμου συμβιβασμένοι με το ψέμα. Και ο Χριστός θα μας ευλογήσει, θα μας ομολογήσει ως παιδιά του αγαπημένα και θα μας καταστήσει πολίτες της Βασιλείας των Ουρανών.